Ξέρω ότι πέρασε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Όχι, έχω περάσει 30 χρόνια. Με τον μπαμπά σου. Ναι. Ο μπαμπά σου είχε ταλαιπωρηθεί. Όπως και εσύ έχεις περάσει περίεργα. Εντάξει, εγώ δεν μιλάω πολύ γι' αυτό δημόσια. Ναι, ούτε κι εγώ όμως. Εντάξει, okay. Επειδή. Ναι, θέλω να πω ότι έχουμε περάσει πολύ δύσκολα. Με πολύ σκληρές καταστάσεις. Έφυγε ο μπαμπά. Κάποια στιγμή θα μιλήσω γι' αυτό. Δεν είμαι έτοιμη να μιλήσω γι' αυτό το θέμα. Έφυγε σκληρά ο μπαμπάς. Και δεν αξίζει κανέναν άνθρωπο να φύγει έτσι. Κάποια στιγμή θα σας πω. Γιατί πρέπει να βοηθήσουμε κι άλλο κόσμο. Να μην φύγει έτσι. Γιατί υπάρχουν και εγκληματίες, φωνιάδες. Δεν είναι όλοι γιατροί. Έχουν ορκιστεί στον νόμο του Ιπποκράτη. Αλλά... κάποια στιγμή... όχι να μιλήσω για να πουλήσω τον μπαμπά μου. Το ξέρω, αγάπη. Δεν το κάνει ποτέ. Αλλά... άφησε με να το πω εγώ, λοιπόν. Ξέρω πόσο δίπλα είσαι, ότι δεν δουλεύεις. Από χόμπι. Και ούτε προσπαθώ να φτιάξω το προφίλ μου εδώ που ήρθα σήμερα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να κράξω να κάνω ό,τι θέλω. Όχι. Απλά επειδή γνωρίζω ότι ήσουν αδίπλα αυτά τα χρόνια στο μπαμπά σου με πολλές δυσκολίες. Και γι' αυτό και δεν είχα βγει από το σπίτι μου. Στον αδελφό σου, η Σάσα θα βγει για 10 λεπτά όταν είναι να πάει κάπου που πρέπει να πάει και θα γυρίσει σπίτι τη, γιατί έπρεπε να φροντίζει τον μπαμπά τη. Έπρεπε να δίπλα με τη μαμά τη. Και τα Σαββατοκύριακα ένα κορίτσι. Που θα πάει να βοηθήσει ανθρώπους που την έχουν ανάγκη. Δεν χρειάζεται να πεις αυτά, δεν θέλω. Εντάξει, δεν για θέλω. Μένα αυτό. Δεν θέλω, δεν θέλω. Πολλά για την ψυχή σου. Κάνε το καλό και έρχεσαι στο γυαλό. Απλά, παιδιά, υπάρχουν και έξω εγκληματίες, γιατροί και φωνιάδες. Γεγονός. Θεωρείς δηλαδή ότι. Αλλού το περιμένουμε, αλλού μας έσκασε. Έχει να κάνει με το χαμό του μπαμπά σου αυτό. Ναι. Ναι. Απλά δεν είμαι έτοιμη να μιλήσω ακόμα. Υπάρχει κάποια. Ναι. Ενδεχομένως να γίνει κάτι, ναι. Α, και νομικό. Και αυτό και, όχι, δεν θέλω να. Ιατρικό λάθος, δηλαδή. Δεν μπορώ να σου πω. Εντάξει. Επειδή είσαι και δημοσιογράφος, ξέρω ότι θα έχεις τη λέξη και κάποια στοιχεία και για να μιλήσεις θα πρέπει να είσαι. Απλά θέλω να πω ένα δημόσιο ευχαριστώ στο Σωτήρη. Δεν θυμάμαι το επιθετό του γιατρό στο νοσοκομείο Κορίνθου και στο Θηριάσιο νοσοκομείο, στους γιατρούς. Η μαμά σου πώς είναι? Η μαμά μου. Θέλει το Γιάννη της. Ναι, είσαι δίπλα τη συνέχεια και το ξέρω. Πώς είμαι δίπλα τη συνέχεια, αφού δουλεύω όλη μέρα. Ενώ μαζί μένετε όμως, έτσι δεν είναι. Μου λέει, ας πούμε. Δεν μένεις μαζί με τη μαμά σου. Μένω, αλλά πάω σπίτι μου το βράδυ. Ναι, απλά με συγκινεί. Απλά η μάνα μου κοιμάται, καταλάβες, και μου λέει, είμαι μόνη μου, τι θα κάνω. Ξέρω τώρα. Με συγκινεί που δεν έχεις πάρει την απόφαση να μείνεις τελείως μόνη σου. Ναι, αυτό κοίταξε λίγο, δεν είναι και μαγκιά, γιατί λίγο έχω βολευτεί. Ναι, αλλά δεν ήθελες να του αφήσει και μόνου του. Δεν ήθελες να του αφήσει και μόνου του. Ναι, γιατί υπήρχε πρόβλημα που ήθελα να το χειριστώ εγώ και το πήρα όλο το πρόβλημα εγώ πάνω μου. Γιατί δεν ήθελε ούτε η μητέρα μου ούτε ο αδελφός να το πάρει πάνω του. Γιατί υπάρχουν πολλά ταμπού στην Ελλάδα όσο αφορά τα ψυχικά νοσήματα. Παιδιά, όταν υπάρχει πρόβλημα, πάμε στο γιατρό. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μην κολώνετε, μην μασάτε. Όταν υπάρχει θέμα, πάμε στο γιατρό. Όποιο πρόβλημα και αν είναι αυτό.